Καθένας λέει το κοντό του και το μακρύ του σήμερα μετά την πολλωστή εμφάνιση των τρανών Iron Maiden στην Ελλάδα, στην Αθήνα συγκεκριμένα στο ΆΚΑ, και πάρα πολλοί έχουν γνώμη σχετικά με τα φαινόμενα που συνέβηκαν. Έτσι λοιπόν θα αναφέρουμε κι εμείς, θα αναφέρω και εγώ τη δική μου ταπεινή γνώμη. Πρώτα απ' όλα να δηλώσω ότι για μένα η Iron Maiden είναι η πιο αγαπημένη μπάντα στο metal γενικότερα. Ένα αυτό. Δεύτερον, δεν είμαι από εκείνους τους εντελώς κολλημένους οπαδούς που οτιδήποτε κάνουν οι Iron Maiden θα πω ότι είναι εντάξει. Το ίδιο ισχύει και για τους άλλους επίσης πολύ αγαπημένους για μένα Manowar, ή επίσης το ίδιο ίσχυε για τους πολύ αγαπημένους επίσης Slayer, όταν ακόμα υφίστανται σαν συγκρότημα. Λοιπόν, όσον αφορά πρώτα απ' όλα το λεγόμενο ευτράπελο που συνέβηκε με το καπνογόνο, και πάρα πολύ φυσικά σήμερα σε αυτό το θέμα αναφέρονται, θέλω να πω το εξής. Είμαι εναντίον της χρήσης καπνογόνων, είτε έτσι είτε αλλιώς. Αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη, πόσο μάλλον σε συνευλιακούς χώρους, αλλά ακόμα και και στον αθλητισμό και σε αθλητικούς χώρους και στα γήπεδα. Ακόμα και εκεί πέρα είμαι εναντίον των καπνογόνων. Και καταλαβαίνω ότι κάποιοι τραγουδιστές, όπως ο Bruce Dickinson στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν ήθελε να υπάρξει καπνογόνο κοντά στην σκηνή εξαιτίας των καπνών, το καταλαβαίνω απόλυτα. Θα μου πούνε κάποιοι μια στιγμή, ρε φίλε, όμως δεν είναι έτσι η κατάσταση, metal συναυλία είναι και κάποιος πρέπει να περιμένει κάποια τέτοια πράγματα. Ναι μεν αλλά. Σίγουρα metal συναυλία είναι, δεν σημαίνει ότι η metal συναυλία θα πρέπει να είναι 100% κάτι το επικίνδυνο. Αν κάποιοι νομίζουν ότι το metal πηγαίνει, σημαίνει κίνδυνος στην πραγματική φάση της ζωής, αυτό είναι νομίζω λίγο παιδιακίστικο. Από την άλλη πλευρά το moshpit που κάποιοι λένε, moshpit και τα λοιπά, μην τι άλλο δύσκολο να γίνει moshpit στη συναυλία Iron Maiden, αλλά αυτό είναι άλλη κατάσταση. Στο moshpit η διαφορά είναι το εξής. Πρώτα απ' όλα είναι ίσως και πιο σίγουρο σε ένα σημείο ένα moshpit από ένα καπνογόνο μερικές φορές. Ελάτε όμως που στο moshpit αναλαμβάνεις την ευθύνη εσύ εάν μπεις μέσα στο moshpit. Από την άλλη πλευρά όμως του πράγματος, ένα καπνογόνο που το ανάβει κάποιος μέσα στο κοινό, γύρω του δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη για το καπνογόνο. Μπορεί να την ανάβει ο ίδιος, αλλά όχι η γύρω του, που δεν είναι μόνο το πρόβλημα του καπνού, είναι και το πρόβλημα και ο κίνδυνος των εγκαυμάτων και ούτω καθεξής. Πάμε παρακάτω. Θα μου πούνε όμως κάποιοι, και έχουν δίκιο σε αυτό, ότι για κοιτάξτε όμως πώς οι Judas Priest και Rob Halford ακριβώς μια μέρα πιο πριν, και ενώ ανάψανε καπνογόνο κοντά στη σκηνή, δεν έφερε καμία αντίρρηση. Ή πώς οι Metallica δεν έφεραν καμία αντίρρηση προς τα καπνογόνα κτλ. Και αυτό κατανοητό. Η δική μου ένσταση στο θέμα του Bruce Dickinson δεν είναι ότι αντέδρασε. Καλώς έκανε ότι αντέδρασε, καλώς έκανε και ο Rob Halford που δεν αντέδρασε. Ο καθένας τραγουδιστής και το κάθε συγκρότημα έχει τα δικά του μέτρα και σταθμά, και αυτό είναι επίσης κατανοητό. Το πρόβλημα με τον Bruce Dickinson είναι ότι ο τρόπος που αντέδρασε και συγκεκριμένα τα λόγια που είπε. Γιατί αν ήθελε να εκνευριστεί, να το καταλάβω. Ήθελε να εκνευριστεί με το συγκεκριμένο οπαδό που άναψε το καπνογόνο, να το καταλάβω. Αλλά γιατί χρειαζόταν να τον αντιμετωπίσει αρνητικά, χτυπώντας την εθνικότητά του. Αυτό το λεγόμενο Greek cant που ανέφερε. Για ποιον λόγο. Πραγματικά για ποιον λόγο. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να τον κατηγορήσει ως Έλληνα. Και μην τι άλλο εδώ πέρα φαίνεται κάτι το ρατσιστικό, κάτι το προβληματικό στην όλη αυτή την αντιμετώπιση του Bruce Dickinson, πόσο μάλλον ότι δεν του φταίει για έναν ή δύο, θα πούμε ας πούμε, που ανάβουν καπνογόνο όλοι οι υπόλοιποι όλοι οι υπόλοιποι που έχουν έρθει στη συναυλία και έχουν πληρώσει ακριβά τη συναυλία αυτή. Οκ. Okay. Αμήν τι άλλο όμως να πούμε και το εξής. Αισθάνομαι ότι το ελληνικό κοινό, σε ένα σημείο όσον αφορά το μεταλλικό ελληνικό κοινό, έχει γίνει και λίγο περισσότερο, ίσως θα λέγαμε κακομαθημένο σε τέτοιες συναυλίες. Θυμάστε τη δεκαετία του 80 που παρακαλούσαμε σαν ελληνικό κοινό να έρθουν τα μεγαφίδια του μέταλ στην Ελλάδα.
σήμερα έρχονται κάθε τόσο και λιγάκι. Κοιτάξτε, ας πούμε, ένα παράδειγμα τι γίνεται στο Ισραήλ. Στο Ισραήλ η μεταλλική σκηνή είναι λιγότερη, είναι πιο μικρή σε σχέση με την Ελλάδα, αλλά υπάρχει, υπάρχει. Και μάλιστα το Ισραήλ είναι ένα κράτος προδιαγραφών επίσης. Παρ' όλα αυτά, οι Iron Maiden έχουν έρθει στο Ισραήλ μόνο μία φορά. Και ήρθαν μάλιστα την πρώτη, όταν άνοιξαν την, όταν είχαν φέρει τον Blaze σαν τραγουδιστή για να, για προθέρμανση, είχαν ανοίξει τότε το όλο tour τους στο Ισραήλ με δύο συναυλίες, και αυτό ήταν η μόνη και τελευταία φορά που είδαμε τους Iron Maiden στο Ισραήλ με τον Blaze ως τραγουδιστή, ούτε καν με τον Bruce Dickinson. Ήταν να έρθουν την προηγούμενη χρονιά, δήλωσαν μετά από τόσα χρόνια ότι θα έρθουν για πρώτη φορά με τον Bruce Dickinson την προηγούμενη χρονιά στο Legacy Tour κτλ. Και τελικά τελικά δεν ήρθαν καθόλου εξαιτίας και καλά του κορονοϊού. Τι λέω πριν ένα χρόνο. Έχω χάσει το και πριν δύο χρόνια και. Okay? Και τελικά δεν ήρθαν και από ό,τι φαίνεται δεν θα ξαναέρθουν ποτέ. Okay? Επομένως, για να καταλάβουμε ότι εδώ, ας πούμε, και στο Ισραήλ που είναι πιο ένα κράτος με περισσότερες, ας πούμε, προδιαγραφές, και παρόλα αυτά βλέπει πολύ λιγότερες συναυλίες μεγαθυρίων. Οι Μετάλλικα έχουν έρθει μόνο δύο φορές, για παράδειγμα. Ενώ στην Ελλάδα, και δόξα του Θεός, αυτό δεν το έχει καταλάβει ο Έλληνας μεταλλάδας, στην Ελλάδα έρχονται σχεδόν κάθε δύο με τρία χρόνια τα μεγάλα μεγαθύρια. Συνεχώς. Για να μην πω και τα υπόλοιπα συγκροτήματα, πλήθος συγκροτημάτων που έρχονται επίσης στην Ελλάδα, και ίσως αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε και να είμαστε λίγο πιο ευγνώμονες από το να βγαίνουμε και να κατηγορούμε και να λέμε το κοντό μας και το μακρύ μας σε σχέση με τους Iron Maiden, σε σχέση με τους Manowar, σε σχέση με τον Alice Cooper, σε σχέση με Q-Tot, δεν ξέρω, οποιοδήποτε άλλο συγκρότημα μεγάλο έρχεται. Θα ήθελα επιπλέον σε αυτό το κομμάτι να αναφερθώ και σε ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει ιδιαίτερα στην Ελλάδα, και όχι μόνο πια, αλλά και στο Ισραήλ, αλλά και αλλού, σε τέτοιες συναυλίες των μεγάλων ονομάτων, του metal, όταν βλέπουμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων που έρχονται να ακούσουν τη συναυλία είναι αυτό που λέμε στην Ελλάδα, οι λεγόμενοι φασέοι. Με την έννοια, άνθρωποι οι οποίοι δεν έρχονται επειδή τους αρέσει πραγματικά η μουσική, αλλά μόνο και μόνο για να βάλουν και να πούνε στο Instagram ή στο Facebook τους ότι να, ήμασταν εκεί. Άμα καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Θα τους δείτε να έρχονται μόνο στους Metallica ή στους Iron Maiden, τουλάχιστον στα ονόματα τα οποία είναι πιο γνωστά στο ευρύ κοινό. και μην τι άλλο, αυτά τα άτομα μετέπειτα έχουν και γνώμη. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Τέτοια άτομα δυστυχώς, καλά, θέλουν να έρθουν, να έρθουν. Εντάξει, δεν είναι το πρόβλημα. Το θέμα όμως είναι ότι γνώμη, για να έχεις γνώμη για ένα συγκρότημα το οποίο δεν το γνωρίζεις, δεν νομίζω ότι είναι τόσο, η γνώμη σου πρέπει να μετρείται το ίδιο με την γνώμη ενός οπαδού. Και αν μην τι άλλο, μου θυμίζει και το όλο φαινόμενο αυτών των ανθρώπων που φωνάνε μπλούζες metal συγκροτημάτων χωρίς να ξέρουν καν τι, αν είναι καν συγκρότημα ή αν έχουν ακούσει καν ένα τραγούδι από το συγκρότημα. Η όλη αυτή η φάση ότι ο καθένας έχει γνώμη σήμερα για τα πάντα. Δυστυχώς. Αμήν τι άλλο, εγώ δεν είμαι λοιπόν από εκείνους που θα δικαιολογήσω κάθε πράγμα που κάνουν οι Iron Maiden. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που βλέπουμε τους Iron Maiden ακόμα και σήμερα στην Ελλάδα, ακόμα μία φορά. Και αμήν τι άλλο, δεν υπάρχει συγκρότημα και δεν υπάρχουν μουσικοί που να είναι τέλειοι στα πάντα. Αυτά τουλάχιστον για όλα τα ευτράπελα που συνέβηκαν στην συναυλία την τελευταία των Iron Maiden στην Αθήνα. Από το Ισραήλ, την Ιερουσαλήμ, στη Μέτρα και στη Θεβή.